Σε μια περίοδο που υπάρχουν καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων εξαιτίας της πανδημίας και κυρίως εξαιτίας της πολιτικής που αφήνει το λαό απροστάτευτο απέναντι στην πανδημία, σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία έχουν φρακάρει, που διασωληνώνονται άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, σε μια περίοδο που το σύστημα υγείας έχει ξαναγίνει σύστημα μιας νόσου με διαλογή ασθενών και με αναβολή αναγκαίων ιατρικών πράξεων, χειρουργείων, θεραπείων για άλλες ασθένειες, η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες πίσω από τον βολικό αντίπαλο των αντιεμβολιαστών, τον αναρθολογισμό, που είναι υπαρκτός, όμως τον συντηρεί και τον ενισχύει η ίδια η κυβερνητική πολιτική. Όταν σήμερα, με 8.000 κρούσματα καθημερινά και με την τάση αυτά να πάνε πολύ ψηλότερα, δεν υπάρχει ακόμη επιστημονικά τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία, εμβολιαστικό πρόγραμμα με προληπτικό έλεγχο και ιατρική παρακολούθηση των εμβολιασμένων. Όταν συγχωνεύονται τμήματα σε σχολεία αντί να αραιώνουν για να μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Όταν στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι επιβάτες είναι σαν σαρδέλες, ο ένας πάνω στον άλλον. Όταν το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο έχει προπολού ξεπεράσει τα όρια του, καταραίει και εσείς αρνείστε να επιτάξετε τις ιδιωτικές μονάδες υγείας και έχετε κάνει σημαία σας την ατομική ευθύνη, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι παλινοδίες και οι αντιφάσεις, τότε τι κάνετε επί της ουσίας, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Από τη μία αφήνετε το λαό απροστάτευτο και από την άλλη καλλιεργείτε τη δυσπιστία απέναντι στον εμβολιασμό σε έναν κόσμο που θα μπορούσε ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες να πιστεί. Καλλιεργείτε το κλίμα διχασμού για να κρύψετε και να μείνουν στο απειρόβλητο οι δικές σας ευθύνες και για τα ποσοστά εμβολιασμού και για την έλλειψη μέτρων προστασίας αλλά και για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και κάνετε και κάτι ακόμη. Αξιοποιείτε τον αναρθολογισμό και το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων γύρω από τον εμβολιασμό, που βεβαίως είναι υπαρκτό, αλλά όπως είπα και πριν, αυτό τον ενισχύει και το συντηρεί και η δική σας πολιτική. Τα αξιοποιούτε όλα αυτά για να θεσπίσετε διατάξεις λάστιχο, διατάξεις αντιδραστικές και επικίνδυνες, όπως είναι το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα, που ξεκινάει από την υγεία και φτάνει μέχρι την οικονομία, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική και τιμωρεί πράξεις που δυνητικά θα μπορούσαν, λέει, να κλονίσουν την εμπιστοσύνη ή να προκαλέσουν φόβο σε έναν αριθμό προσώπων και ούτω καθεξής. Μία απαράδεκτη διάταξη, κύριε Υφυπουργέ, μία διάταξη που ενισχύει τον αυταρχισμό, που ανοίγει το δρόμο για την ποινικοποίηση κάθε διαφορετικής φωνής, για τη λογοκρισία και για τη φήμωση στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης. Και επειδή έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση και μια ολόκληρη αντιπαράθεση σχετικά με το τι περιλαμβάνει πραγματικά αυτή η διάταξη και αν αυτή η αναφορά στις ψευδείς ειδήσεις έχει να κάνει με το αν έχουν συμβεί ή δεν έχουν συμβεί κάποια γεγονότα ή αν αφορά και αξιολογικές κρίσεις που μπορεί να γίνονται. Καταρχήν, πολλές φορές τα όρια μεταξύ γεγονότων και αξιολογικών κρίσεων είναι εντελώς δυσδιάκριτα και σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στις εισαγγελικές και στις δικαστικές αρχές να αποφασίσουν αν κάτι είναι ψευδής είδηση για κάποιο γεγονός ή αν είναι αξιολογική κρίση. Αλλά εγώ να δεχτώ αυτό που είπε ο κύριος Καραγκούνης ή αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι μιλάμε για ψευδείς ειδήσεις για ορισμένα γεγονότα. Να σας πω το εξής παράδειγμα, κύριε Υπουργέ. Μιλάω για το άρθρο 191. Η κυβέρνηση πριν λίγο καιρό υπέγραψε δύο συμφωνίες. Μία συμφωνία με τη Γαλλία και μία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τι τίτλο είχαν αυτές οι συμφωνίες? Ποιος ήταν ο τίτλος? Αμυντικές συμφωνίες. Γεγονός. Εμείς λοιπόν που η κριτική μας είναι ότι αυτές οι συμφωνίες δεν είναι αμυντικές, αλλά είναι επιθετικές συμφωνίες. Αυτό τι είναι? Είναι αξιολογική κρίση ή είναι ψευδής είδηση για ένα γεγονός?
Γιατί εμείς λέμε ότι αυτές δεν είναι αμυντικές συμφωνίες, είναι επιθετικές συμφωνίες που εμπλέκουν τη χώρα μας σε επιθετικούς πολέμους και μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα ορμητήριο επεμβάσεων σε βάρος άλλων λαών. Πάμε παρακάτω. Αν δεχτούμε το εξής, ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι μιλάμε για γεγονότα, δεν μιλάμε για αξιολογικές κρίσεις. Πείτε μου τώρα, η καταγγελία που κάνουνε σωματεία, μαζικοί φορείς, υγειονομικοί, πολιτικά κόμματα, ότι σήμερα γίνεται στα νοσοκομεία εξαιτίας της κατάστασης του δημόσιου συστήματος υγείας, γίνεται διαλογή ασθενών. Διαλογή ασθενών, η οποία διαψεύδεται επίσημα από την κυβέρνηση. Αυτό τι είναι? Δεν είναι γεγονός που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ψευδής είδηση και να διώκεται? Φυσικά και μπορεί. Η καταγγελία που γίνεται σήμερα ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου και δεν γίνονται μια σειρά αναγκαίες θεραπείες, χειρουργία κτλ. Και επίσης διαψεύδεται. Αυτό τι είναι? Είναι γεγονός ή είναι αξιολογική κρίση? Άρα λοιπόν μην υπεκφεύγετε από όπου και να πιάσεις τη διάταξη του άρθρου 191, είτε αναφερόμαστε σε γεγονότα είτε σε αξιολογικές κρίσεις, μπορεί κάλλιστα η διαφορετική γνώμη, η κριτική να διωχθεί με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Είναι μία απαράδεκτη συνεπώς διάταξη που στρέφεται και μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος της ελευθερίας της γνώμης και του τύπου και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Είναι αυτό που σας είπε, όχι το κουκουέ, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι επιχειρείται να επιβληθεί η επίσημη κρατική αλήθεια. Η δικαιολογία που προβάλλατε, ότι αυτή η διάταξη υπήρχε, λέει, και πριν από την αναθεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας λέει τίποτα. Δεν αθώνει τη διάταξη. Είναι μια προβληματική διάταξη, πολύ περισσότερο, κύριε Υπουργέ, που δεν επανέρχεται με τον τρόπο και με τη μορφή που υπήρχε πριν από την αναθεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρχε εδώ και χρόνια. Έρχεται με πολύ πιο διευρυμένη μορφή και εισάγει και κάτι άλλο. Εισάγει και κάτι άλλο. Εισάγει την αντικειμενική ποινική ευθύνη. Γιατί ευθύνη δεν θα έχει μόνο η υπαίτιος μιας ψευδής είδησης, ψευδής για σας, θα έχει και ο εκδότης ή ο ιδιοκτήτης ενός μέσου, οι οποίοι μάλιστα θα παίρνουν και τα μέτρα για να μην υπάρχουν ειδήσεις ή δημοσιεύσεις που ενδεχομένως να τους εκθέτουν και ποινικά. Αντικειμενική ποινική ευθύνη είναι αυτό, για όσους γνωρίζουν. Πού αλλού την εφαρμόσατε την αντικειμενική ευθύνη? Την εφαρμόσατε την αντικειμενική ευθύνη, όχι εσείς, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την εφαρμόσατε στο νόμο για τις συναθρήσεις. Εκεί δεν ήταν ποινική ευθύνη, ήταν αντικειμενική αστική ευθύνη, κύριε Καραγκούνη, θυμάστε. Που τι έλεγε? Ότι αν στο πλαίσιο μιας δημόσιας συνάθρησης γίνουν κάποιες ζημιές, τότε την ευθύνη την έχει ο οργανωτής της συνάθρησης. Και μάλιστα έχει και το βάρος της απόδειξης ότι δεν είναι ελέφαντας. Αντικειμενική ευθύνη εδώ, αντικειμενική ποινική ευθύνη εδώ, αντικειμενική αστική ευθύνη εκεί, ένα καθεστώς γενίκευσης εγκλημάτων αφηρημένης διακινδύνευσης, που ενώ θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, σιγά σιγά αυτό δεν είναι και πολύ εξαίρεση, γίνεται κανόνας. Σαν πολλά δεν μαζεύονται, κύριε Υπουργέ. Σαν πολλά δεν μαζεύονται από αυτές τις διατάξεις. Και μαζεύονται πολλά, γιατί προφανώς ο στόχος σας είναι να ενισχύσετε το νομοθετικό οπλοστάσιο σε βάρος όλων όσων αγωνίζονται, διεκδικούν, αφισβητούν αυτή την πολιτική. Και που μπορεί κάλλιστα αυτό το νομοθετικό οπλοστάσιο να αξιοποιηθεί στο μέλλον πολύ περισσότερο αν το εργατικό, το λαϊκό κίνημα δυναμώσει, αν βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, αν αμφισβητήσει συνολικά αυτή την πολιτική και αυτό το άδικο σύστημα. Και έρχεστε επίσης και με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, την αποθέωσε και λογικό ο κύριος Κυρανάκης, να κάνετε ένα βήμα παραπάνω. Αλλαγή του άρθρου 272 του ποινικού κώδικα. Επειδή λέτε και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια
για την καλή νομοθέτηση, για τη διαβούλευση, για τις ομάδες και τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που φτιάξατε για να φέρετε άρτια, άρθρα κτλ. Αυτό γιατί δεν ήρθε στην Επιτροπή να γίνει συζήτηση. Και έρχεται τώρα με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, που προσέξτε τι λέει. 272 του ποινικού κώδικα. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές και προστίθεται και εμπριστικές ύλες, το ενόπνευμα που μπορεί να έχω στην τσάντα μου γιατί θέλω να προστατεύω από τον κορονοϊό, είναι εμπριστική ύλη. Είναι εμπριστική ύλη. Ο αναπτήρας είναι εμπριστική ύλη. Είναι εμπριστική ύλη. Αν λοιπόν εγώ κατέχω εμπριστικές ύλες και πάω και σε μία δημόσια συνάθρηση, γιατί και αυτό το αλλάξατε, γιατί μέχρι σήμερα το άρθρο αυτό έλεγε αν κατέχω εκρηκτικές ύλες και προβώ σε διατάραξη κοινής ειρήνης. Και εσείς το κάνετε εμπριστικές ύλες και συμμετοχή σε μία δημόσια συνάθρηση, τότε 10 χρόνια. 10 χρόνια. Να το ξέρουμε. Τι θα κουβαλάμε μαζί μας στις πορείες, για να μην πάμε 10 χρόνια. Να λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του νομοσχεδίου. Να λοιπόν που στοχεύουν οι διατάξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και μια σειρά διατάξεις που οδηγούν στην επιβάρυνση της θέσης του κατηγορουμένου. Εκτός από τη διατήρηση των θεσμών που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ποινική συνδιαλλαγή, ποινική διαπραγμάτευση, ποινική διαταγή, όλα αυτά τα απίθανα που τα ξεπατικώσατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που γίνεται ένα παζάρι ποινών, κάθεται ο εισαγγελέας με τον κατηγορούμενο και παζαρεύουν, και αυτός που βγαίνει χαμένος είναι ο πιο αδύναμος πάντα. Αρνητική για τον κατηγορούμενο είναι και η αλλαγή που προτείνεται στο άρθρο 224 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αφού πλέον θα μπορεί να συνεκτιμηθεί για την ενοχή του κατηγορουμένου μια μαρτυρική κατάθεση, χωρίς όμως να κατονομάζεται η πηγή των πληροφοριών της, πάρω και τη δευτερολογία μου κυρία Πρόεδρε, ενώ εξίσου αρνητική είναι και η αλλαγή για τη δικαστική αξιοποίηση του DNA, 201 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άλλη μια αρνητική αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου, όπου ο κατηγορούμενος αποστερείται της δυνατότητας ορισμού τεχνικού συμβούλου στις περιπτώσεις αυτόφορων εγκλημάτων και παράλληλα καθίσταται αδιαφανής η διαδικασία καταστροφής του αρχείου του γενετικού υλικού. Αυτή λοιπόν είναι η βαθύτερη στόχευση του νομοσχεδίου και δεν υπάρχει αλλαγή ή τροποποίηση του ποινικού κώδικα τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις που πέρα από επιμέρους αλλαγές, ορισμένες είχαν και το στοιχείο το επικοινωνιακό, να μην ενίσχυσε τον κατασταλτικό χαρακτήρα του ποινικού δικαίου, ακόμη και με έκτακτες νομοθετήσεις. Και οι αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας το έκαναν αυτό, το παράδειγμα με τις εμπριστικές ύλες στο σημερινό είναι χαρακτηριστικό, και οι αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν το ίδιο. Να σας θυμίσω το ιδιώνυμο για τις κινητοποίησεις σε βάρος εναντίον πληστηριασμών. Προπαραμονή Χριστουγέννων. Προπαραμονή Χριστουγέννων. Με τροπολογία και μάλιστα επειδή είχε κλείσει και η Ολομέλεια, γινόταν και εργασίες, συνεδριάσαμε στη Γερουσία η Ολομέλεια. Προπαραμονή Χριστουγέννων το φέρατε. Και να γιατί είναι τελείως από προσανατολιστική και ψευδεπίγραφη όλη αυτή η αντιπαράθεση περί ελαφριών ή αυστηρών ποινών, όπου η ΜΕ Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως υπέρμαχος της αυστηρότητας και της ασφάλειας, ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ ως υπέρμαχος της επίοικιας. Όπου τελικά, επειδή υπάρχουν άλλου είδους σταθμίσεις, πολιτικές, οικονομικές, ταξικές, επειδή υπάρχουν τα τραγικά αδιέξοδα στο ποινικό σύστημα που γεννά η ίδια η πολιτική σας, ακόμη κι εσείς, καταλήγετε να είστε αντίστοιχοι με αυτά που υποτίθεται πρεσβεύετε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια γενική μείωση ποινών, είναι αλήθεια αυτό, τα αδικήματα που όλος τυχαίως εξαιρέθηκαν από αυτή τη γενική μείωση ποινών και από την επιοίκεια ήταν τα αδικήματα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τις λαϊκές κινητοποίησεις. Εκεί όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν οι ποινές. 168 διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, 183 διέγερση σε ανυπακοή, 189 διατάραξη κοινής ειρήνης, 292 παρακόλληση συγκοινωνιών, 334 διατάραξη οικιακής ειρήνης κτλ. Εκεί γιατί δεν υπήρχε επίοικια.
Γιατί δεν υπήρχε επιείκεια για να δεχτείτε τις προτάσεις του ΚΚΕ προκειμένου να καταργηθούν επιτέλους αυτοί οι άθλοι τρομονόμοι και να μπουν σοβαρές εγγυήσεις σε σχέση με τις διατάξεις για το DNA που όχι μόνο τις διατηρήσατε αλλά τις ενισχύσατε παραπέρα. Εκεί γιατί δεν υπήρχε επιείκεια. Και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία που είναι υπέρ της ασφάλειας είναι η ίδια που για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως αυτά που αφορούν τα μεγαλοστελέχη τραπεζών, εκεί ουσιαστικά θέσπισε την ποινική ασυλία. Εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια για τα αδικήματα των μεγαλοστελεχών των τραπεζών. Ακούω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένοι είναι και νεότεροι και μπορεί να μην το θυμούνται, ο ένας μετά τον άλλον, να μιλάνε για τον νόμο Παρασκευόπουλου και τις αποσυμφορήσεις και τις γενικευμένες συμφόρων απολύσεις κτλ. Κτλ. Να σας θυμίσω ότι η πρώτη διδάξασα κυβέρνηση όσον αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών με γενικευμένες συμφόρων απολύσεις ήταν η Νέα Δημοκρατία το 2009. Αυτή ξεκίνησε αυτή την πρακτική. Το 2009. Τότε φώναζαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα φώναζαν και ορισμένοι γνωστοί και μη εξαιρετέροι που σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία απελευθερώνει τους εμπόρους ναρκωτικών. Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ, συνέχισε την ίδια πρακτική, μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξανασυνέχισε και ούτω καθεξής και πάει λέγοντας. Να λοιπόν, γιατί είστε ανακόλουθοι, ακόμη και με αυτά που υποτίθεται ότι πρεσβεύεται και εκφράζεται μια ολόκληρη υποκρισία, και γιατί είναι ψευδεπίγραφη όλη αυτή η αντιπαράθεση περί ποινών ελαφριών ή αυστηρών. Είναι υποκριτική και αποπροσανατολιστική και ψευδεπίγραφη, γιατί πολύ απλά αφήνει απ' έξω και το κοινωνικό περιβάλλον που αναπτύσσεται το έγκλημα και την ύπαρξη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των θυμάτων και για την προστασία εκείνων των ενδυνάμει θυμάτων για να μην γίνουν θύματα, και το ζήτημα της σοφρονιστικής διαδικασίας και το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό από τα αποτρόπαια εγκλήματα δολοφονιών και βίας σε βάρος γυναικών ή από τα εγκλήματα βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ιδιαίτερα ανηλίκων, για τα οποία φυσικά και πρέπει να υπάρχει αυστηρή αντιμετώπιση. Προκύπτει όμως το ερώτημα, αρκεί αυτό? Θα μπορούσε για παράδειγμα μια πιο αυστηρή αντιμετώπιση να αποτρέψει το έγκλημα στα γλυκά νερά? Και γιατί τελικά όλη η συζήτηση εξαντλείται στην ποινική αντιμετώπιση του δράστη, δηλαδή στο τι θα πρέπει να γίνει μετά το έγκλημα, και δεν συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αποτραπεί το έγκλημα? Γιατί δεν συζητάτε για την απουσία υποστηρικτικών δομών, ξενώνων, συμβουλευτικών κέντρων στελεχωμένων με το απαραίτητο προσωπικό? Γιατί δεν συζητάτε για τη δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου που να μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, για τους κοπέλους που αντιμετωπίζουν κακοποιημένες γυναίκες μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη, από την αστυνομική αδιαφορία μέχρι τις μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες? Γιατί δεν μιλάτε για εκείνους τους οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς που εκθέτουν μια γυναίκα στην πολύμορφη βία και ανασφάλεια? Δεν μιλάτε, γιατί όλα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη διαμόρφωσης εκείνων των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων που θα επιτρέπουν οι γυναίκες αυτές να στέκονται στα πόδια τους χειραφετημένες οικονομικά, κοινωνικά, ψυχικά, ώστε να είναι σε θέση να αντιπαλέψουν κάθε μορφή βίας, να απεγκλωβιστούν από παθογόνες σχέσεις και κυρίως να αντιπαλέψουν μια κοινωνία που εμποδίζει αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, και τελειώνω, οποιαδήποτε ποινική ρύθμιση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν μπορεί να κρίνεται αφηρημένα, αλλά θα πρέπει να κρίνεται συγκεκριμένα σε σχέση με την κοινωνία που εφαρμόζεται και με τη γενικότερη πολιτική που ασκείται. Και όλα αυτά τα ζητήματα της επικαιρότητας αποκαλύπτουν περίτρανα όχι μόνο τα τραγικά αδιέξοδα αυτού του σάπιου συστήματος, που φυσικά δεν αντιμετωπίζονται με κινήσεις και αλλαγές εντυπωσιασμού, αλλά απαιτούν συνολικότερες ριζικές ανατροπές. Ευχαριστώ.